Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο παιχνίδι της απόψινη βραδιάς. Κάνω τρίτο φύλλο με αρκετές απουσίες και οι δύο εκατέρωθεν. Γιγάς. Τσάκος. Λίγα για δύο. Πολύ όμορφη ενέργεια, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Και 4-0. Το τρίτο φύλλο ξεκινάει εξαιρετικά. Για 2. Θανάση. Συνθέσεις. Λοιπόν, εξαναβάλλει την πόντι. Γιάννη, η γενέθλια ο μικρός, αρχίζει με χρόνια πολλά. Θα γίνει το λάθος. Περουτσάκος. Κέρδισε το φάουλ, έξω προς. Έχω δώσει στη δεύτερη. Yeah.
Ιωνάς. Τσάκος. Βασιακός. Καβαλιέρα θα κάνει το φάουλ. Δεν διεκδικήσαμε στο όριο όσο πρέπει μέχρι στιγμής. Είμαστε 6-2 μπροστά από το τρίτο φύλλο. Καβαλιεράτος. Σκόρσο 7-2. Μεταλλό παρακαλώ, έτσι το πω. Από τον Καστρίνιο. Περισσότερο στα αποκτήκη το καλάθι. Είναι το δεύτερο μόλις της ομάδας στον γαλλικό. Στο παιχνίδι 3-9. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Και απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν να κάνουμε τους ομάδες. Κίδης, εύστοχος. Ο Γιάννης εύστοχος των τριών πόντων. Νέο καλάθι. Ανεβάζουν την απόδοσή του σιγά σιγά και μειώνουν στους 3-19. Αντιδράσει, θα σκοράρει. Γράδος. Ο
την 7 τώρα. Καλά να αντίδραση. 4-0 σερί. Τώρα εδώ στο έδαφος είναι Καμικίδης είναι και το κακό είναι το Πιτσένι. Και το πιο κακό αυτό βασικά είναι αγωνιστικά είναι ότι δεν έχουν αλλαγές. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, το τρίτο φύλλο θα συνεχίσει με 4 παίκτες. Και ακριβώς ίδιο πράγμα θα κάνουν και τα γαλλικά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί... δεν θα πω γιατί. Ο καθένας όπως το καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο Καβαλιάρος εστόχισε γιατί από τον τρόπο που θα νικήθει στον Ήθανα Κουτσένη πρέπει να είναι βαρύ το διάστημά του, όχι πάρα πολύ βαρύ, αλλά να είναι ένα διάστημα το οποίο δεν θα τον άφησε να αγωνιστεί. Έχει η υγεία του να είναι καλά εκείνος και από εκεί και πέρα, εντάξει, τα παιδιά τώρα στο παρκέ Καστρίνιος θα πετύχει ένα εξαιρετικό καλάθι, 18-12 τέλος πρώτου δεκαλέπτου, ο Σύνεξης στο τρίτο φύλλο. Πάμε να διακόψουμε για λίγο και να δούμε πώς θα διαχειριστούν όλα αυτή τη νέα συνθήκη και οι δύο ομάδες. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Θα αστοχίσει. Πολύ όμορφο καλά, 18-14. Βερβέα τα γαλλικά, τα αγωνιστή και εκείνα με 4. Ένα λάξ. Πρέπει να είναι αντικαστικά με κεφαιδιά μέσα. Ο ένας κάτι τέτοια κριτικά. Μπράβο στο κεφαιδί, το καλάθι. Την μπάλα στα παιδιά του Καστρίνιου. Γράδος. Μέσω από το σύγκριον πότε. Yeah.
πάμε σε ένα time out, 7 και 10. Δεν θέλω δεκαετία. Στο 20-22. Έτσι το καλάθι. Το τρίτο φύλλο θα φέρει την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. 22 όλα. Τώρα λέρα από το σκοκίσι. Θα γυρίσει πάλι με ταμπλό. Επιθετικό rebound. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Καρυφιανό. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μπίκα. Επιθετικό rebound του Καβαλιεράντο. Όπως ζητάει φάουλ. Τίποτα του λένε ρεφ. 24-29. Καπάς. Εκεί τον βλέπω λίγο καλύτερα, το πόδι το πατάει πολύ καλύτερα τώρα πλέον. Το δοκιμάζει, εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει, πάντως δεν είναι το βαρύ διάστρεμα που υπέθεσα στην αρχή. Καρυφιανός, Καστρίνιος, επιμένει, θα πετύχει το καλάθι. Yeah.
Ξανηγίδης. Ποιος πέρασε στο παρκέ, πλέον το παιχνίδι διαξέγεται 5-5. Παπάς. Καστρίνιος, το πετύχει νέο, όμορφο, παλικαρίσιο, προσωπικό καλάθι. Κάτος εκεί θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει. Αντρίς, ας το πω. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τσάκος. Κανεγίδης. Θα πας. Από πού πήγε να το βάλει. Παγιαράτος, Γκίκας.
Τσάκος. Πάρα πολύ ωραία θα τελειώσει. Τσανεγίδης. Ο παπάς θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το επιθετικό. Για να δούμε το κράτο. Πάλι στο Περιτσάκο. Με την σειρή 7-0. Ξεμακραίνουν 7-33-40. Πάρα χαμηλά Γιωργάκης, θα πετύχει το καλάθι 35-40. Γραδός. Παλεύει για το rebound, κατοχή για τα γαλλικά. Ο Γιάννης θα προσποιηθεί. Στο γράδο. Στο αγαπημένο του τρίποντο θα συνεχίσει με το καλάθι 35-46 διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι 5-22 για το 10 λεπτό. Πάμε σε time out. Λοιπόν, Thank you.
Νεατάκος. Τσανικίδης. Για τρεις. Πάνω στο σύνερο. Σάκος θα μαζέψει. Πάει μέχρι μέσα. Και 14, τρίτο δεκάλεπτο. Συμπλιών πόντων από τον Κράτο, άστοχος. Έσοδος ο Παπάς. Μανιατάκος. Κεριτσάκος. Με
40 από την πάσα του Γκράτου. Θα κάνει το 45-62. Κάνει γύριση. Σου τριών πόντων. Ας το πω. Λίγας. Τσάκος θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Τον αριστερό χειρά του τρίτου φίλου Περουτσάκος θα στοχίσει. Θα πάει σε νέο τρίποντο. Είναι σωστό, 10 χρόνος υπάρχει πάντως. Φαίνεται και 39. Θα το απαντήσει με αυτό το πόντο. Δεν καταφέρει την τάξη. Έχει το φάουλ. Από τον Καρυπιανό. Δεν βγήκε.
4 και 30, 6. Γράδος. Περιουτσάκος. Καλάθι θα έρθει από τον Καστρίνιο. Γράδος. Θα ευστοχίσω σου τριών πόντων. Παπάς. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Καρυφιανός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα θεμιώσει και πάλι στο 16-65-77. Οι δύο ομάδες ήταν απόψε εδώ στα Μελίσια με απουσίες. Μανιαντάκος. Θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. Πάρα πολύ μορφή ενέργεια. Οι δύο παίκτες του τρίτου. Τσάκος για τρεις. Άσπροχος. Πας. Πάμε γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και να κάνει το 65-79. Και ο Τσάκος αυτό κλείσει το τρίποντο. Λοιπόν, αυτό ήταν.
65-67-82 θα είναι το τελικό σκορ. Τα γαλλικά θα πάρουν μια δίκαιη νίκη. Καλό βράδυ σε όλους.